Έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς εχθές και σύμφωνα με το δελτίο τύπου του βουλευτή Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Γάκη, πίστη στη δύναμη της εκπαίδευσης χρειάζεται, ενώ ο βουλευτής παραβρέθηκε στους εγιασμούς που τελέστηκαν στα σχολικά συγκροτήματα του πρώτου και δευτέρου Γενικών Λυκείων της Ρόδου. Στο χαιρετισμό που απίθυνε προς τους παρευρισκόμενους, ευχήθηκε σε όλους καλή και δημιουργική χρονιά. Ο βουλευτής εξέφρασε την αισιοδοξία του για το νέο σχολικό έτος που ξεκινά, αφού, όπως είπε, πρόκειται για μια χρονιά που ξεκινά με καλούς ιονούς, καθώς τα μηνύματα που έρχονται από όλα τα σχολεία της Δωδεκανήσου είναι ενθαρρυντικά, με εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικό υλικό να βρίσκονται εγκαίρως στη θέση τους, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα. Ιδιαίτερα για τις ακριτικές περιοχές είναι εξέχουσα σημασία η δυνατότητα να ξεκινάει η χρονιά χωρίς ελλείψεις και κενά, όπως σημειώνει. Ο Δημήτρης Γάκης υπογράμμισε επίσης τη σημασία που δίνει η κυβέρνηση στην αναβάθμιση της παιδείας και αναφέρθηκε στην προσφορά της στην αναγέννηση της ελληνικής κοινωνίας με παιδαγωγούς ικανούς να κατανοούν τον τρόπο σκέψης των μαθητών, να ξεπερνούν τις όποιες δυσκολίες χωρίς να εμποδίζονται από τις κοινωνικές και γεωγραφικές συνθήκες μέσα στις οποίες εργάζονται. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι εκπαιδευτική μεταρρύθμιση όπως η γενίκευση του ολοήμερου δημοτικού σχολείου, η 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση καλείται να συμβάλλει ουσιαστικά και αποφασιστικά στη διαμόρφωση μιας ευρύτερης και πιο ανθρώπινης κοινωνίας, τόνισε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Γάκης. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με δελτίο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, νότιας και βόρειας Δωδεκανήσου, για δεύτερη συνεχή σχολική χρονιά τα σχολεία, τα βιβλία και εκπαιδευτικοί περιμένουν τους μαθητές και όχι το αντίθετο, αναφέρουν. Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς, καθώς με την πρόσληψη 15.371 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, για πρώτη χρονιά από ποτέ τόσο έγκαιρα, τα σχολεία από την πρώτη εβδομάδα θα λειτουργήσουν με πλήρες ωράριο, ακόμα και στα πιο δυσπρόσιτα μέρη της πατρίδας. Όλα τα βιβλία έχουν διατεθεί στα σχολεία και σχεδόν όλα τα κενά έχουν καλυφθεί, ενώ αναμένεται στις επόμενες ημέρες η δεύτερη φάση διορισμού των αναπληρωτών. Η κυβέρνηση, κάτω από πιεστικές δημοσιονομικές συνθήκες, σημειώνουν, καθιέρωσε το ενιαίο τύπο ολοήμερου δημοτικού σχολείου για όλα τα παιδιά, με ειδικότητες εκπαιδευτικών ακόμα και στα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία απομακρυνσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών. Στήριξε και στηρίζει την ειδική αγωγή με την δημιουργία 44 τμήματων ένταξης, 10 στον νομό Δωδεκανήσου, την πρόσληψη 8.000 και πλέον εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή, καθώς και τη δυνατότητα να λειτουργήσουν όλα τα ειδικά δημοτικά σχολεία ως ολοήμερα. Επιπλέον, 127 νηπιαγωγεία που βρίσκονται σε δυσπρόσιτες νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, καθώς και νηπιαγωγεία με ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά, θα λειτουργήσουν με μόλις 3-2 ακόμα και έναν μαθητή. Αναβαθμίζεται η επαγγελματική εκπαίδευση με τη δυνατότητα εισαγωγής μαθητών από τα ΕΠΑΛ και τα ΑΕΗ προς τα ΤΕΗ, ενώ μετατρέπονται σε 9 ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια ηλίκια όλα τα σχολεία που λειτουργούσαν επί σειρά ετών υπό διαφορετικά θεσμικά πλαίσια. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον νομό Δωδεκανήσου, το ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Ρόδου μετατρέπεται σε ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Ρόδου, με τους τομείς πληροφορικής, διοίκησης και οικονομίας, υγείας, πρόνοιας, ευεξίας, μηχανολογίας, εφαρμοσμένων τεχνών και γεωπονίας, τροφίμων και περιβάλλοντος, ενώ φέτος ξεκινά και τη λειτουργία του το ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο στο νησί της ΚΟ, ικανοποιώντας έτσι μια πολυετή διεκδίκηση της εκπαιδευτικής κοινότητας της περιοχής. Αποτελούν πια κακό παρελθόν οι φωτοτυπίες σε σχολικά βιβλία στην αρχή της σχολικής χρονιάς και η πρακτική να τελειώνει η χρονιά με χιλιάδες κενά. Τώρα γίνεται το αυτονόητο, ανοίγουν τα σχολεία με τα βιβλία και τους εκπαιδευτικούς, σημειώνονται στο δελτίο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, της νότιας και βόρειας Δωδεκανήσου να περιμένουν τους μαθητές και όχι το αντίθετο. Είναι μια νίκη της κοινωνίας καταλήγουν και είμαστε υπερήφανοι που έγινε πράξη από τα πρώτα καιρός χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ.